Ε, ευχαριστούμε πολύ για την, α, την πρόσκλησή μα εδώ, να είστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ε. Σε μια μέρα κομβική, είχαμε μια συζήτηση στη Βουλή για τη διαπλοκή, γιατί για διαπλοκή ουσιαστικά ήταν, για το πόρισμα τη εξαρτηταστική για τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων ενημέρωση, σε υψηλού τόνου. Ε, και θέλω να μου πείτε αν αυτό είναι, τελικά είναι το πόρισμα, είναι άνθρακα ο θησαυρό, λέει η αντιπολίτευση. Είναι, γιατί ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη να το λέει, και, αλλά τον κύριο Τσίπρα να λέει άλλα. Και είναι δικιά σα άποψη κάθε άλλο παρά άνθρωπος. νομίζω ήταν, θα σας έλεγα, πάρα πολύ διαφωτιστική η όλη διαδικασία της συγκρότησης και της συζήτηση μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Νομίζω ότι ήταν και πάρα πολύ διαφωτιστικό και αναλυτικό το πόρισμα και αντιλαμβάνεται και ο ελληνικός λαός ότι εδώ πέρα είμαστε ενώπιον του συστήματος λαιλασίας του δημόσιου πλούτου και της αποταμίευσης του ελληνικού λαού. Αυτά αποκαλύφθηκαν, αποκαλύφθηκαν σημεία και τέρατα, δάνεια που δίνονταν με αέρα και δάνεια μάλιστα σε πολιτικές προσωπικότητες ε, οι οποίοι, και μιλάω για το δάνειο του κ. Μητσοτάκη και του κ. Καχανίων, στο οποίο δεν είχε πληρώσει για 10 χρόνια. Μα Αντιλαμβάνεστε ότι, όμως, ότι εδώ την υπάρχουν δύο μέτρα και δύο αυγής. σταθμά. Υπήρχε υπήρχαν... την της Αυγής όμως, σας κατηγόρησε ο ναι, κ. Μητσοτάκη. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, 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 Νομίζω τώρα έχει αντιληφθεί ο κόσμο περί τίνο πρόκειται και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους και οι αρμόδιες αρχές ε εάν πάνω στην έρευνά τους ε καθώς κοιτούν το πόρισμα πέσουν σε πολιτικά πρόσωπα θα πρέπει να τον επιστρέψουν το φάκελο στη Βουλή για να δούμε εάν πρέπει να προχωρήσουμε με τα περαιτέρω. Άρα δεν εδώ, Νομίζω είχαμε μια περίτρανη, επιτρέψτε μου λέω, είχαμε μια περίτρανη απόδειξη και μια έτσι ε, αποτύπωση του πώς λειτουργούσε το σύστημα της διαπλοκής στην Ελλάδα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και τα δύο κόμματα που διαχειρίστηκαν την εξουσία τις τελευταίες δεκαετίες να χρεωθούν μισό δις περίπου και τα δύο μαζί και να υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτά δεν θα επιστραφούν ποτέ και βεβαίως τα ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης να συσσωρεύσουν ένα δανεισμό 1,5 με 2 δις που και αυτό είναι νομίζω ένα μέγεθος το οποίο ακριβώς αποτυπώνει αυτές τις ανάρμοστε ανάρμοστες σχέσεις μεταξύ τραπεζικού συστήματος και πολιτικής. Μάλιστα. Θέλω να σα κάνω ερώτημα για την, την προκλητική συμπεριφορά τη Τουρκία τι τελευταίε μέρε. Η ελληνική πλευρά έχει αντιδράσει ψύχρεμα και για μένα είναι πολύ σωστή η στάση τη. Θεωρείτε εγώ ότι μπορεί να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Γιατί μόνο αυτό μα έλειπε σε αυτή τη χώρα. Έχουμε όλα τα άλλα, να έχουμε και αυτό τώρα. Νομίζω, ναι, νομίζω ότι εδώ δεν πρέπει εμεί να αρχίσουμε να πιθανολογούμε τέτοια σενάρια. Πρέπει πάντα με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία να αντιμετωπίζουμε τις όποιε κινήσεις της γειτονική χώρας οι οποίες δεν συνάδουν με το πνεύμα καλής γειτονίας και φιλίας με την ίδια ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα. Με μια σαφή θέση ότι η Ελλάδα είναι σε κάθε περίπτωση έτοιμη να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της όπως αυτά απορρέουν από τις διεθνές συμφωνίες και το διεθνές δίκαιο και νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και ο ελληνικός λαός ότι η γειτονική χώρα έχει πάρα πολύ σοβαρά εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα και πάρα πολύ ε, λογικά ε, κάποιες κινήσεις ε, μπορούμε και πρέπει να τις βάζουμε στον ευρύτερο καμβά της αποσταθεροποίησης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία αφορά ε, πολύ περισσότερο και την Τουρκία. Πάμε τώρα στα τις διαπραγμάτευσεις, κύριε Παπά. Όλα καλά. Υπάρχει όμως μια βεβαιότητα. Ε, και έχει επιστρέψει. Τραβάει η αξιολόγηση. Όλα είναι στον αέρα. Ε, το Διεθνέ Νομισματικό ταμείο δεν ξέρουμε αν... Θέλετε να μείνει, να φύγει. τα, ε, αυτά τα περιδραχμή χθε λίγο θολώσαν περαιτέρω το τοπίο. Τελικά, ποια είναι η θέση τη κυβέρνηση και διαπραγματεύεται ή όχι. Αυτό ρωτά ο κόσμο. Θα φέρει νέα μέτρα. Γιατί αν είναι να έρθουν νέα μέτρα, το έχει αποκλείσει βέβαια ο Πρωθυπουργό τη χώρα. Όμω αυτό παίζει. Εδώ τώρα μιλάμε ότι θεωρείται βέβαια ότι μπαίνει στο προκρούσιο το φορολόγητο. Ποια είναι η άποψή σα και τελικά θα, θα θυσιαστούν πράγματα για να κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Κυρία Κάντζου, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το να συμφωνήσουμε ποια είναι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή. Η ελληνική οικονομία, όπως γνωρίζετε γιατί από ό,τι ξέρω κάνετε είστε και στο οικονομικό ρεπορτάζ, αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ σαφή σημάδια της σταθεροποίησης και της ανάκαμψης. Ναι. Είχαμε 1,8% ανάπτυξη του ΑΕΠ το τελευταίο τρίμηνο. Έτσι, λοιπόν, είχαμε ανάπτυξη, είχαμε αύξηση τη βιομηχανική παραγωγή κατά 2,3% τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσο όρο είναι 0,6%, είχαμε αύξηση των επενδύσεων μέσα στο 2016 κατά 12%, αύξηση των εξαγωγών κατά 10%, ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό, είχαμε αύξηση τη κατανάλωση σε διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Υπάρχουν όλα τα μακροοικονομικά στοιχεία, ακόμα και αυτό τη απασχόληση, όπου η απασχόληση στο 2015 και το 2016 έχει αυξηθεί κατά 232.000 θέσει εργασία. Έχουμε λοιπόν όλα τα μακροοικονομικά στοιχεία που δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία είναι σε πορεία ανάκαμψη. Και μάλιστα, είναι σε πορεία ανάκαμψη τη στιγμή που δημοσιονομικά πετυχαίνει και υπερβαίνει σχεδόν κατά το διπλάσιο του συμφωνισμένου από το πρόγραμμα στόχου. Συνεπώ οποιαδήποτε συζήτηση και με τους εταίρους πρέπει να ξεκινάει από αυτή την αφετηρία. Δεν μπορεί ούτε τα πράγματα να περιπλέκονται, ούτε να σηκώνεται σκόνη, επειδή οι θεσμοί διαφωνούν μεταξύ τους. Σας θυμίζω ότι λίγες εβδομάδες πριν, όταν ο κύριος Τόμσεν είχε δημοσιεύσει στο προσωπικό του blog ένα άρθρο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, υπήρξε απάντηση από την Κομισιόν η οποία αμφισβήτησε θεμελιωδό τι εκτιμήσει του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Τώρα, με ρωτήσατε αν εμεί επιθυμούμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι μέσα ή έξω από το ελληνικό πρόγραμμα. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, κυρία Κάτζου, είναι στο ελληνικό πρόγραμμα επειδή το ζήτησαν άλλοι, όχι η Ελλάδα. Εμεί το δεχτήκαμε χάρη τη συμφωνία. Εμεί θέλουμε την εφαρμογή μια συμφωνία η οποία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να συνεχίσει την πορεία τη αγανάκαμψη. Και υπάρχουν δύο τρόποι για να υπονομευτεί αυτή η πορεία. Να βρίσκουμε προφάσει εναμαρτίε για να καθυστερούμε την ολοκλήρωση τη αξιολόγηση εκ μέρου των εταίρων, πρώτον, ή να λάβουμε νέα υφεσιακά μέτρα από τώρα. Αυτά είναι δύο ενδεχόμενα τα οποία θα πρέπει να αποφύγουμε. Έχουμε πάρα πολύ ισχυρά επιχειρήματα. Έχουμε αναπτύξει αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουμε να αναπτύσουμε όλη την πολιτική και οικονομική μα διπλωματία, ούτω ώστε να πείθουμε του αντισυμβαλόμενου στη διαπραγμάτευση για το τι πρέπει να γίνει. Να σα πω ότι όπω ήταν ο Πρωθυπουργό μα στη Σύνοδο του Νότου πριν λίγε μέρε στην Πορτογαλία. Το φανταζόσασταν ποτέ, κυρία Κάτζου, ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα που διοργάνωσε τη Σύνοδο του Νότου και τώρα είχαμε και τη δεύτερη Σύνοδο των χωρών του Νότου, οι οποίε έχουν τόσα κοινά προβλήματα. Έτσι θα βρεθεί και αύριο στη Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστικών, των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για την προετοιμασία τη Συνόδου Κορυφή. Συμπλώ... Άρα λοιπόν νομίζω ότι εδώ Μπορούμε, μπορούμε στη βάση των οικονομικών δεδομένων και στη βάση της πίστης στις δυνάμεις μας να αισιοδοξούμε ότι θα κλείσει και αυτή η αξιολόγηση όπως οι προηγούμενες χωρίς νέα μέτρα. Και κυρίως εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει ανάγκη διαμόρφωσης ενός μετόπου και των πολιτικών και των κοινωνικών δυνάμεων για να μην ε, υπάρχουν δυσάρεστες εξελίξεις δυστυχώς από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, από τη μεριά της παράταξης η οποία έχει επενδύσει στην καταστροφή όλο αυτό το διάστημα, δεν έχουμε αυτή τη στάση και είναι λυπηρό. Και το ερώτημα, ξέρετε, είναι απλό. Υπάρχουν ακραίοι κύκλοι των δανειστών οι οποίοι ζητάνε μέτρα εδώ και τώρα. Ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να τα πάρουμε αυτά τα μέτρα ή να τα αρνηθούμε. Άρα μου λέτε ότι δεν θα μειωθεί το φορολόγητο, γιατί εγώ το θεωρώ με αυτά που διαβάζω βέβαιο. Ότι είναι. Ε, αυτό καταλαβαίνω από Εντάξει. αυτό που μου λέτε, κύριε Παπά. Και να σα πω και κάτι. Έχει ξεκινήσει μια δε, χωρίς χωρίς. και μια μεγάλη κουβέντα για τον κύριο Τσακαλώτο. Τώρα θα <σχ> με το απαντήσετε. Τώρα θα πρέπει να σα το ρωτήσω. Ότι ετοιμάζει <σχ> ροϊκή έξοδο. Ότι έρχονται μέτρα, δεν θέλει να τα ψηφίσει. <σχ> <και> <σχ> τετοιμα... <σχ> θέλω <σχ> την άποψή σα και για το αν μειωθεί το φορολογικό αλλά και για αυτά που ακούγονται και γράφονται για τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Νομίζω ότι θα πρέπει τώρα στη συζήτησή μας να καταθέσω την κατανόησή μου για, τον, για το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω ότι είναι όχι απλώ τραβηγμένο από τα μαλλιά, παρατραβηγμένο από τα μαλλιά, να θεωρεί κάποιος ότι επειδή ε, χθε κάποια στιγμή ζήτησε το λόγο, δεν τον πήρε εκείνη την ώρα ή οτιδήποτε τέτοιο, υπάρχει ζήτημα πολιτικών διαφωνιών. Σε αυτή την ιστορία είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ενωμένοι και θα δώσουμε τη μάχη για άλλη μια φορά υπερασπιζόμενοι. Τα συμφέροντα τη κοινωνία και τη συμφέροντα τη χώρα. Τα φορολόγητα θα μειωθεί. Επιμένω. Όχι, δεν πρέπει να μειωθεί το αφορολόγητο σε καμία των περιπτώσεων, διότι αυτό θα είναι ε, μία αρνητική εξέλιξη. Μάλιστα. Ε, σήμερα είχαμε και μία εξέλιξη για το δημοσιογραφικό ιστορικό συγκρότημα. Το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη. Μπαίνει σε δική καθάριση, το γνωρίζαμε. Θα εκδικαστεί στι αρχέ Μαρτίου. Και πλέον ουσιαστικά ε, γράφεται τίτλο τέλου για ένα εκδοτικό ιστορικό συγκρότημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το δόλ. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι σα κατηγορούν ότι δεν κάνετε αυτό που έπρεπε. Την έχω ακούσει και εγώ αυτή την ανοησία, κυρία Κάτζου. Εντάξει. Την έχω ακούσει αυτή την ανοησία. Γιατί έκλεισε και ο δόλ, την έχω και ποια είναι η στάση τη αλλά... κυβέρνηση για του εργαζομένου. Διότι γιατί... η ιδιοκτησία του, επιτρέψτε μου, διότι η ιδιοκτησία του έκανε την επιχειρηματική επιλογή να μην συμβάλλει οικονομικά. Οι επιχειρήσει ιστηρίζονται από του ιδιοκτήτε του όταν είναι ζημιογόνε ή παίρνουν το δρόμο τους. Αυτή είναι η υπόθεση και εγώ είπα και από την δική σας συχνότητα σε, πριν από λίγες μέρες ξανά ότι εάν βρεθεί επενδυτής ο οποίος προθυμοποιείται να συμβάλλει οικονομικά ούτω ώστε να έχουμε την επανάληψη ενός σεναρίου μετάβασης όπως είχαμε με τις γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ η κυβέρνηση μια... ένα τέτοιο σενάριο θα το βοηθούσε. Δυστυχώς δεν είχαμε την επιθυμητή στάση από την μεριά της ιδιοκτησίας του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη. Κάποιοι επέλεξαν να πάρουν την εταιρεία και τους οραζόμενους μαζί τους. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Βλέπετε εκλογέ, γιατί τα σενάρια παραμένουν. Ο κύριος <laughs> Τσίπρας εχθές είπε ότι... 2019 εκλογές, ξεχάστε <laughs> το. Όμως κάποιοι θεωρούν ότι λόγω και των δημοσκοπήσεων είναι αισθητή η διαφορά της Νέα Δημοκρατίας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως, κύριε Παπά, επιλέξετε η έξοδο. Εντάξει. Εγώ νομίζω καταρχήν αυτοί που ε, βλέπουν τις συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις ε, τους εύχομαι καλή τύχη. Τίποτα άλλο. Το κάνανε και στο δημοψήφισμα, το κάνανε και στις προηγούμενες εκλογές και μείνανε με τις δημοσκοπήσεις στο χέρι. Οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο του 19, κυρία Κάτζου, και τότε είναι, θα είναι μια εποχή που η χώρα θα έχει ε, οριστικοποιήσει την πορεία της προς την ανάκαμψη και θα έχει αφήσει πίσω της όχι μόνο τα χρόνια της κρίσης αλλά και τις πολιτικές δυνάμεις που την οδήγησαν στη χρεοκοπία. Και τότε ακριβώς θα μπορεί να κρίνει ο ελληνικός λαός ποιο και ποια παράταξη ήταν η παράταξη που έσπρωξε τη χώρα στην ύφεση και ποια ήταν η παράταξη που ανέλαβε να ξελασπώσει το παρόν και το μέλλον αυτής της χώρας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχαριστήσω πολύ λοιπόν, τον κύριο Παπά, τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής. Για σας ευχαριστώ και εγώ. Αφού λοιπόν μας είπε,